Αυτό είναι ένα θάλαμο επανασυμπίεση δύο δωματίων. Μπορεί να χωρέσει τέσσερι στο ένα δωμάτιο και ένα στο μικρό. Συνήθω ο ένα μένει για τον γιατρό. Υπάρχουν πάνω από το οίκημα μεγάλοι αεροσυμπιεστέ, οι οποίοι αποθηκεύουν τον αέρα σε αεροθυλάκια. Μπαίνει ο ασθενή μέσα, κάθεται αναπαυτικά. Μπορεί να ξαπλώσει αν θέλει, ακούει μουσική ή μπορεί να διαβάσει κάποιον περιοδικό για να περάσει ευχάριστα η ώρα, διότι θα κάτσει μέσα μία με μία μισή ώρα και διοχετεύεται πάρα πολύ αέρας μέσα στο θάλαμο και αυξάνεται η πίεση. Παράλληλα, ο ασθενής βάζει μία μάσκα που καλύπτει μύτη στόμα και αναπνέει καθαρό οξυγόνο, ιατρικό οξυγόνο, medical oxygen, κάτω από πίεση. Λόγω του νόμου τη φυσική, του νόμου του Χένρι, όσο αυξάνεται η πίεση, τόσο διαλύεται περισσότερο οξυγόνο στο αίμα, στο πλάσμα του ασθενή. Με αποτέλεσμα να διαλύεται πάνω από 10 με 20 φορές από το αν αναπνέει ο ασθενής καθαρό οξυγόνο χωρίς πίεση. Αυτό έχει σαν ένα πια να δημιουργεί υπεροξία στα διάφορα μέρη του ανθρωπίνου σώματος. Με αποτέλεσμα, περιοχές οι οποίες έχουν ισχυμία, δεν υπάρχει αρκετή οξυγόνωση, να πηγαίνει πάρα πολύ οξυγόνο και να αυξάνει κατά πολύ τη διαδικασία εμβούλωσης. Εδώ, όταν μπει ο ασθενής μέσα, πρέπει κάποιος ο οποίος γνωρίζει καλά το θάλαμο να χειριστεί τα διάφορα ρολόγια, να συμπιέζει το θάλαμο, να παρακολουθά τις πιέσεις και να παρακολουθά τους χρόνους με λεπτά και δευτερόλεπτα, διότι είναι όλα καταγραμμένα και πρέπει να συμπληρωθούν ορισμένοι χρόνοι χορήγησης οξυγόνου. Ο νοσηλευτής ή ο χειριστής κάθεται συνήθως αναπαυτικά εδώ, σε αυτήν την υψηλή καρέκλα, κοιτάζει μέσα, έχει οπτική επαφή με τον ασθενή, μπορεί να του μιλήσει από το μεγάφωνα, άρα υπάρχει οπτική ακουστική επαφή. Καμιά φορά ο ασθενής μπορεί να κάθεται και να βλέπει την ώρα, γιατί θέλουν να βλέπουν την ώρα ή ακόμα και τηλεόραση, ή μπορεί να περάσουμε μέσα τη φωνή της τηλεόρασης να ακούει ο άλλος κάποιο βίντεο που θέλει να δει. Είπαμε ότι είναι και αυτό ένα φάρμακο. Πρέπει ο γιατρός να επιλέξει τις πιέσεις, τους χρόνους που θα τα δώσει, πότε θα το σταματήσει, πότε θα ξαναδώσει ξανά οξυγόνο. Και όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος, τότε ο ασθενής σταδιακά αποσυμπιέζεται και μετά εξέρχεται για να κάτσει. Τώρα, πριν να μπει ο ασθενής μέσα στο θάλαμο, πάντα γίνεται μιας έλεγχος, ούτως ώστε να μην μπει μέσα με ηλεκτρικά είδη, διότι μιλάμε για καθαρό οξυγόνο, να μην γίνει κάποια ανάφλεξη. Αφαιρούμε όλα τα ηλεκτρικά αντικείμενα στο σώμα του, παράδειγμα ρολόγια που έχουν μπαταρίες, κινητά τηλέφωνα ή οτιδήποτε άλλο πιθανό επικίνδυνο υλικό, βγάζει τα παπούτσια και μπαίνει μέσα ο ασθενής. Ο ασθενής τον παρακολουθούμε, εφόσον έχει βάλει τη μάσκα, ελέγχουμε τις πιέσεις και το ρυθμό της αναπνοής του, ότι αναπνέει με τους ρυθμούς που θέλουμε. Του επισήμουμε την προσοχή ότι στη διάρκεια της συμπίεσης και της αποσυμπίεσης είναι όπως το αεροπλάνο που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Σε αυτή τη φάση μπορεί να πονέσει λίγο τα αυτιά του. Σημαίνει ακριβώς ότι συμβαίνει στα αεροπλάνα ή όταν πάει κάποιος, παράδειγμα, στην κορυφή κάποιου βουνού, στο τρόδο ή στις πλάτρες, που όταν κατεβαίνει γρήγορα το αυτοκίνητο, νιώθει τα αυτιά του να βουλώνουν. Τότε ξεκινά μια διαδικασία να ξεμπλοκάρει τα αυτιά του, καταπίνοντας ή κλείνοντας τη μύτη και καταπίνοντας, και επανέρχεται στο φυσιολογικό. Η διάρκεια θεραπεία, συνήθως, αν το άτομο δεν πάσχει από κλειστοφοβία, γιατί κάποια άτομα πάσχουν από κλειστοφοβία και φοβάται. Αν ο ασθενής δεν φοβάται, τότε ξαπλώνει συνήθως, περνάει ευχάριστα η ώρα, μία με μία μισή ώρα, και βγαίνει ανανεωμένος, γιατί θα αναπνεύσει πάρα πολύ οξυγόνο, καθαρό οξυγόνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σήμερα έχουμε στο πρόγραμμα να παρουσιάσουμε τον Δόκτωρ Σάβα Σαβουλάς, παιδίατρος και ειδικός σε πολλά θέματα. Και ο ίδιος θα μας τα πει. Βρισκόμαστε στη Λεμεσόν, στα γραφεία του Δόκτωρ Σαβουλάς και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε κι εσείς μια ενδιαφέρον παρουσία από αυτόν τον τόσο σημαντικό άτομο στην πατρίδα που έχει προσφέρει για χρόνια τώρα, ειδικά στην παιδιατρία, στα παιδιά μας, στο μέλλον μας και σε όλους εμάς. Γι' αυτό είναι χαρά που παρουσιάζουμε γιατρικό θέμα σήμερα. Σας υπερευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου εσάς, το Hellenic TV, για τους απόδημους που μας βλέπουν. Έχουμε και αρκετούς συγγενείς στην Αγγλία, που να μας βλέπουν. Όσον αφορά για μένα, απλώς λέω ότι έχω σπουδάσει ιατρική, έχω τελειώσει παιδίατρος. Στη συνέχεια έχω μπει σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, σαν στρατηγός γιατρός, και εκπαιδεύτηκα στην καταδυτική ιατρική. Δηλαδή πάνω σε χρήση θαλάμων επανασυμπίεσης για ασθένειες όπως είναι η νόσος των δυτών. Στη συνέχεια είχα πάει στο Σέφιλ στην Αγγλία και συνέχισα παιδιατρική. Μετά με είχαν στείλει στο Σκωτία, στο Αμπερτίν, σε σχολή, όχι στρατιωτική, και εκπαιδεύτηκα ξανά στην Αγγλία, στο Αμπερτίν, στη Σκωτία, στο National Hyperparis Center, ξανά πάνω στην καταδυτική ιατρική. Στη συνέχεια ήρθα στην Κύπρο, όπου εδώ και 15 χρόνια έχουμε διεύρυνσει τη δική μου μονάδα καταδυτικής ιατρικής. Και μάλιστα για αρκετά χρόνια, πάνω από 7, είχαμε και σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και χειριστήκαμε όλα τα περιστατικά με ασθένεια των δυτών και άλλα ατυχήματα. Μάλιστα. Και με αυτές τις καινούργιες μεθόδους που έχετε ανακαλύψει εσείς και έχετε φέρει στην Κύπρο ως ειδικό κέντρο που είσαστε εδώ, πώς τα αξιολογάτε? Καταρχάς, προχωράμε πάντα βάσει επίσημων ενδείξεων, οι οποίες έχουν καθοριστεί από πανεπιστήμια στο εξωτερικό και ακολουθούμε αυτές τις ενδείξεις. Η υποθάλαμος επανασυμπίεσης, εκτός από νόσο των δυτών, μπορεί να θεραπεύσει ορισμένες συγκεκριμένες ασθένειες, όπως είναι διαβητικά έλκη, πληγές που δεν κλείνουν με άλλο τρόπο, οξία απώλεια ακοής ισχυακής αγετιολογίας, οστεοραδιονεκρώσεις μετά από ακτινοβολίες. Τώρα, τελευταία και ίνομυαλγίες, τα αθλητιατρικά κατάγματα, αθλητιατρικά προβλήματα, και βρέθηκε μάλιστα ότι ο χρόνος αποθεραπείας είναι ο μισός παρά αν αφαιθεί ο ασθενής να θεραπευτεί από μόνος του. Αυτό το προτιμούν και κυρίως στην Αγγλία οι ποδοσφαιρικές ομάδες, το θάλαμο επανασυμπίεσης. Μάλιστα, και ειδικά τι ωφέλη έχει αυτό ο θάλαμος? Στην ουσία ο ασθενής μπαίνει μέσα στο θάλαμο, κάθεται αναπαυτικά ή μπορεί να ξαπλώσει, αναπνέει καθαρό οξυγόνο, 100% οξυγόνο, κάτω από πίεση, και βάσει των νόμων της φυσικής, των νόμων του Χένρι, όσο αυξάνεται η πίεση, τόσο περισσότερο οξυγόνο διαλύεται στο αίμα του ασθενή. Υπάρχει όμως limit, έτσι? Υπάρχει limit. Είναι και αυτό ένα φάρμακο το οποίο πρέπει κάποιος να ξέρει αν το χειριστεί, όπως όλα τα άλλα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Παίρνει συγκεκριμένη ποσότητα οξυγόνου, για να καταλάβετε, πάμε 10 με 20 φορές περισσότερο από τα συνηθισμένα όρια του οργανισμού. Αυτό έχει σαν συνέπεια μια υπεροξυγόνωση των ιστών, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ γρήγορα η επούλωση ή οι πληγές που δεν κλείνουν με άλλο τρόπο να κλείσουμε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, επειδή παίρνει πάρα πολύ οξυγόνο ο ασθενής, γίνεται μια ισχυρή αποτοξίνωση του οργανισμού, γιατί πάει το οξυγόνο από μέσα προς τα έξω. Το Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο το αναγνωρίζει αυτή η θεραπεία? Βέβαια, μιλάμε για μια επίσημη ιατρική θεραπεία, η οποία είναι αυτή τη στιγμή και στα κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου. Δεν είναι σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά υπάρχουν σε μερικά νοσοκομεία και κρατικά. Είναι αναγνωρισμένη θεραπεία. Και είναι μια επίσημη ιατρική θεραπεία. Και έναν περίπου διάρκεια αυτή τη θεραπεία? Ο ασθενής εξαρτάται από τον τύπο της ασθένειας. Αν είναι νόσος των δυτών, ο ασθενής μπορεί να μείνει μέσα στο θάλαμο για 4-6 ώρες ή και περισσότερες. Αν τώρα είναι θεραπείες ρουτίνας, ο ασθενής κάθεται μία με μία μισή ώρα μέσα στο θάλαμο, κάθεται αναπαυτικά ή ξαπλώνει, μπορεί να ακούει μουσική, να χαλαρώσει, μπορεί ακόμα να γράφει με μολύβι. Φυσικά γίνεται έλεγχος να είναι μέσα χωρίς μπαταρίες, χωρίς κινητά, χωρίς ρολόγια. Και μετά το πέρας της μίας με ένα μισή ώρα, ο ασθενής βγαίνει από το θάλαμο, ανανεωμένος. Συνήθως σε όλα υπάρχει και αυτό το λεγόμενο danger zone. Τα danger zones αυτής της θεραπείας τι είναι? Ακριβώς. Και πολύ σωστή ερώτηση. Είναι και αυτό ένα φάρμακο και χρειάζεται κάποιος ο οποίος να γνωρίζει αυτό το φάρμακο. Ένας που αντιμετωπίζει κάποια καρδιακά προβλήματα ή ένας που αντιμετωπίζει κάποια βαρετά διαβητικά προβλήματα ή ένας που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με τους νεφρούς. Το σύστημα το δέχεται για να μπορεί ο ίδιος να θεραπευτεί ή επιλέξει αυτή η θεραπεία? Πρέπει ο γιατρός να γνωρίζει καλά αυτή τη μορφή θεραπείας, όπως και με τα άλλα φάρμακα, για να μπορέσει να το χειριστεί. Παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες ασθένειες που απαγορεύεται ο ασθενής να μπει μέσα. Όπως κάποιος έχει πάθει οξύ πνευμοθώρακα, δηλαδή έχει σπάσει ένας πνεύμονας,
αυτό δεν μπορεί να το βάλεις μέσα, αν δεν γίνει η ανάταξη του πνεύμονα. Ή αν πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, επειδή μπορεί να εγκλωβίσει αέρα και αλλάζουν οι πιέσεις, μπορεί να του σπάσει τον πνεύμονα. Υπάρχει όμως ένα αναγνωρισμένο risk assessment για αυτή τη θεραπεία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει γιατρός ο οποίος γνωρίζει, να εξετάσει τον ασθενή και μετά να μπει ο ασθενής μέσα στο θάλαμο. Είναι μόνο με γιατρική συμβουλή και γιατρική υπογραφή που μπαίνει ο ασθενής στο θάλαμο. Ακριβώς. Μιλάμε για μία. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να διατάξει τον ασθενή σε αυτή τη θεραπεία χωρίς να έχει το ιστορικό του ασθενή, χωρίς να ξέρει τα συγκεκριμένα προβλήματα που ενδεχομένως να έχει ο ασθενής. Μιλάμε για μια καθαρή ιατρική θεραπεία και συνήθως μιλάμε για σοβαρές θεραπείες. Και χρειάζεται πάντα γιατρός, γνώστης του θέματος για να κάνει τις ανάλογες θεραπείες. Και έναν περίπου γιατρέ, η διάρκεια, όπως έχεις αναφέρει πριν μερικά λεπτά, είναι περίπου ανάμιση ώρα κάθε ραντεβού, μία ώρα, κάθε, ώρα. Κάθε θεραπεία, κάθε session. Κάθε. Τώρα, εμείς βλέπουμε, επειδή μετράμε την ποσότητα και τη διάρκεια του οξυγόνου που αναπνέει ο καθένας, είναι διαφορετική στα διάφορα άτομα. Παράδειγμα, οι αθλητές αναπνέουν διπλάσιο οξυγόνο από εμάς λόγω του εντατικής εκπαίδευσης. Και με 7-10 φορές μιλάμε για τραύματα σοβαρά, γίνονται καλά. Ενώ ένας ιδιώτης μπορεί να χρειαστεί και 20 φορές, 25 για να γίνει αντίστοιχα καλά. Ναι, εσείς όμως μόλις εξετάσετε τον ασθενή και πριν θα δώσετε οδηγίες για να δεχτεί αυτή τη θεραπεία, κάνετε ένα τεστ για να δείτε ένα περίπου τι οξυγόνο κυμαίνεται στον ασθενή. Πρέπει, υπάρχει ένα μέσο όρο για οξυγόνο που πρέπει να έχει ο κάθε ασθενής. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Όπως είναι τα αυτοκίνητα, βλέπεις διαφορετικά αυτοκίνητα και είμαι σίγουρος ότι το ανθρώπινο σώμα και οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το οξυγόνο με διαφορετικούς τρόπους. Όλοι δεν είναι το ίδιο. Βέβαια, επειδή μπαίνεις σε ένα θάλαμο επανασυμπίεσης και να πνέει καθαρό οξυγόνο, 100% οξυγόνο, χρειάζεται ειδικός τρόπος. Άλλοι μπορεί να ανοιχθούν και να πάμε σιγά-σιγά, άλλοι μπορεί να πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί η απότομη πίεση, όπως μέσα στο αεροσκάφος. Ό,τι συμβαίνει στο αεροσκάφος σημαίνει και μέσα στο θάλαμο. Μπορεί να πονέσει τα αυτιά του, ποτέ τη βαρομετρική αλλαγή της πίεσης και χρειάζεται να προσαρμοστούμε στο κάθε άτομο διαφορετικά. Είναι μες περιπτώσεις που εδώ στην Κύπρο το γνωρίζουμε καλύτερα εμείς και είμαι σίγουρο και οι απόδειμοι που έρχονται συχνά στην Κύπρο όταν πάνε σε ένα ψήλωμα, σε ένα βουνό, λόγω της πίεσης καταλαβαίνουν μια διαφορά στα αυτιά τους, έτσι. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με στο αεροσκάφο, συμβαίνει και σε εμάς. Επειδή αυξάνονται οι πιέσεις, γίνονται οι ίδιες μεταβολές που, αν πάει κάποιος παράδειγμα στο τρόδος και κατέβει απότομα κάτω, θα νιώσει τα αυτιά του να πονάνε και θα χρειαστεί να τα ξεβουλώσει. Το ίδιο θα συμβεί και στο θάλαμο. Και γιατρέ, με αυτήν την θεραπεία που προσφέρετε εσείς στην Λεμεσόν, οι περισσότεροι ασθενείς που δέχεστε εδώ στο κέντρο σας είναι περισσότεροι από την υπαρχία Λεμεσό ή έχετε τη χαρά να φιλοξενείτε και από άλλες υπαρχίες στο ιδιωτικό τομέα βέβαια ασθενείς που επιλέγουν αυτή τη θεραπεία και αυτό το συγκεκριμένο χώρο? Όχι, έχουμε ασθενείς από όλη την Κύπρο, μάλιστα έχουμε ασθενείς Ελληνοκύπριους από τα κατεχόμενα που ερχόντουσαν εδώ να κάνουν θεραπείες και είχαμε και από τις αγγλικές βάσεις. Ελληνοκύπριοι από το κάνουμε εννοούμε τους εγκλωβισμένους. Τους εγκλωβισμένους, ναι. Εγκλωβισμένους. Από το Ριζογάφασο. Ναι, και είχα από τον Κορμακίτη συγκεκριμένα άτομα. Εκεί που συμφωνήσαν την Τρίτη Βιέννη, 22.000 να παραμείνουν και τελικά μείναν ούτε χίλια άτομα δεν έχει εκεί. Δυστυχώς. Ναι. Συγγνώμη που σε έκοψα. Επίσης είχαμε ασθενείς μέσα από τις αγγλικές βάσεις, γιατί παλιότερα είχαν και ο αγγλικός στρατός αντίστοιχο θάλαμο. Για δικούς τους λόγους έχουν κλείσει το νοσοκομείο στο ακροτήρι και έχουν στείλει τον θάλαμο πίσω στην Αγγλία. Περιστατικά τα οποία είχαμε αναλάβει εμείς. Τι διαφορά έχει από έναν πιλότο, γιατί αναφέρει στις βρετανικές βάσεις, και μια απλή ερώτηση, κοινή λογική ερώτηση. Τι διαφορά έχει από έναν πιλότο που είναι μέσα στο F-16 ή οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος και πετάει εκεί με το οξυγονικό σύστημα που έχει και με αυτό το θάλαμο? Υπάρχουν κάποια κοινές επαφές? Επειδή μίλουσα συχνά με τους Άγγλους γιατρούς στις βάσεις όταν είχαν το θάλαμο και μάλιστα πρόσεξα ότι βάζα μέσα Αμερικανούς πιλότους, όταν ρώτησα γιατί, μου λέει, μα είναι οι Αμερικανοί και πάνε σε πιο ψηλά, μεγαλύτερα ύψη από τους Εγγλέζους και δημιουργούνται αντίθετα φαινόμενα υποπίεσης.
και κάνα τεστ και θεραπείες μέσα στο θάλαμο επανασυμπίεσης. Υπάρχει ένα limit για έναν ασθενή, το μήνυμα οξυγόνων που παράγει από μόνος του? Εξαρτάται από την κατάσταση του πνεύμονα. Υπάρχουν πνεύμονες υγιείς που παίρνουν αρκετή ποσότητα οξυγόνων. Ένας χρόνιος καπνιστής, ένας που καπνίζει 2-3 πακέτα την ημέρα, ένας που πίνει και το ποτάκι του το βράδυ, ένας που δεν γυμνάζεται, ένας που τρώει όλα αυτά τα υπέροχα φαγιά όμως γεμάτα με μήλες και αυτά τα λεγόμενα λίπος κτλ. Πέτε μου, αυτός ο ασθενής, το σύστημα του με το οξυγόνο είναι το ίδιο με έναν 20χρονο που όλη μέρα γουρά πάνω κάτω, παίζει ποδόσφαιρο κτλ, ποδήλατο? Πολύ σωστή τοποθέτηση του θέματος. Εδώ μιλάμε για νεαρούς υγιείς και άτομα τα οποία μεσήλικες ίσως και μεγαλύτερης ηλικίας με προβλήματα υγείας. Τώρα, όταν αναπνέμε καθαρό αέρα, μιλάμε για 21% οξυγόνο. Αν τώρα ο αέρας δεν είναι καθαρός, μιλάμε για πιο κάτω. Όσο ανεβαίνουμε υψόμετρο, στις πλάτρες παράδειγμα, στο τρόδος ή μέσα στο αεροσκάφος γιατί αφαιρούν αέρα, μειώνεται το οξυγόνο από 20 λίγο πιο κάτω. Και αυτά τα άτομα τα οποία έχουν χρόνια προβλήματα και το 21 τους αρκεί, αν πάνε λίγο πιο κάτω μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σημαίνει όντως σε αυτήν την περίπτωση, μιλώντας με αυτά που έχεις αναφέρει εσύ, ένας που ταξιδεύει απευθείας από το αεροδρόμιο Λάρνακας για να πάει Αμερική, που δεν υπάρχει αυτή η πτήση χωρίς στάση, όμως αν είχε πτήσει από το αεροδρόμιο Λάρνακας για να πάει Αμερική, θα αναπνέει ακριβώς το ίδιο οξυγόνο σε έναν βαθμό. Όμως αν έκανε μία διάμεση στάση, θα αναπνέει φυσιολογικό οξυγόνο. Έτσι, θα είναι σε καλύτερη μοίρα παρά αυτός που θα πάει χωρίς διακοπή. Ναι. Επειδή υπάρχει πτήση Αθήνας της Νέας Υόρκης και αν ένας είναι στο αεροσκάφος, όταν πιάσει ένα ορισμένο υψόμετρο αεροσκάφος, τότε αφαιρούν αέρα και το οξυγόνο αντί για 21% όπως αναπνέουμε τώρα είναι κάτω από 21%. Τα άτομα αυτά που αναφέρεστε, τα οποία έχουν χρόνια προβλήματα, αυτό μπορεί να τους επηρεάσει διεσμένως και έχουμε δει περιπτώσεις που φύγαν από Αυστραλία για Λονδίνο και είχαν πάθει αποφράξεις στα αγγεία τους. Γι' αυτό και οι εταιρείες σε μεγάλα ταξίδια συνιστούν να σηκώνεται το άτομο να περπατά, να κινείται σε αρτηρίες του, το αίμα του, την κυκλοφορία του, για να αποφευχθούν αυτά τα προβλήματα. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν ότι μειώνεται το ποσοστό οξυγόνου. Οι υγιείς, οι νέοι, πιθανόν να μην υπάρχει καμία επίδραση. Αλλά κάποια άτομα που εξαρτώνται από αυτό το οξυγόνο μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες. Και γιατρέ, έναν περίπου, χωρίς να δώσουμε ακριβές λεπτομέρειες, γιατί σίγουρα ο κάθε ασθενής είναι εντελώς διαφορετικός και θα το δείτε διαφορετικά. Όμως ένα μέσο όρο, είμαι σίγουρος ότι κατέχεις από το θέμα, αυτές οι θεραπείες είναι ακριβές? Γιατί αν πάει κάποιος, σαν οι φίλοι τελευταίες τώρα που μας βλέπουν από το Λονδίνο, από οι απόδημοι Ελληνοκύπροι που υπάρχουν εκεί, αν επιλέξω να πάω σε αυτόν το αντίστοιχο κέντρο που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία ή μάλλον στο Λονδίνο, είμαι σίγουρος ότι κάπου εκεί πρέπει να υπάρχει ένα από αυτά τα κέντρα, και με το κέντρο που έχετε εσείς εδώ στην Κύπρο, είναι περίπου οι ίδια τιμές? Είσαστε ένα μεσορολίον, τα έχετε δει αυτοί, τα έχετε ψάξει με τις τιμές? Γιατί αυτό το θέμα μπορεί να είναι και ένα θέμα για γιατροτουρισμό, το οποίο και το κανάλι μας και εμείς προσωπικά γνωρίζουμε και τα θέματα για το γιατροτουρισμό για την Κύπρο, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά προγράμματα για αυτόν τον τομέα. Μήπως πέρα μας λίγο για τις τιμές, για να δούμε αν μπορούμε να το αναπτύξουμε σε γιατροτουριστικούς σκοπούς. Βέβαια. Καταρχάς, στο Λονδίνο που αναφέρεστε, είχα εργαστεί σε ένα νοσοκομείο στο ανατολικό Λονδίνο, στο Leytonstone, στο Whips Cross Hospital, που είχε μικρούς θαλάμους. Επειδή υπάγεται στο National Health System της Αγγλίας, τα άτομα τα οποία είχαν ανάγκη βοήθειας ήταν δωρεάν, λόγω του ότι συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Σε εμάς στην Κύπρο, αν γίνει κάποιος αποδεκτός από το κρατικό νοσοκομείο που υπάρχει θάλαμος, τότε θα είναι πάλι δωρεάν οι θεραπείες. Αν πάει στον ιδιωτικό τομέα, οι τιμές στην Κύπρο είναι πολύ πιο χαμηλές παρά αν πάει παράδειγμα στις ΗΠΑ σε ιδιωτικά κέντρα που είναι πανάκριβες. Εμείς χρεώνουμε 70 ευρώ το session, τη θεραπεία, που είναι μία με μία μισή ώρα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το check-up, είμαι σίγουρος. Βέβαια.
μια ανάλυση από τη θεραπεία μετά από τη θεραπεία. Βέβαια, θα προηγηθεί μια εξέταση του ασθενή, μια κλινική εξέταση από τον γιατρό. Θα δοθούν ορισμένες σαφείς οδηγίες με τι ρούχα θα φορά ο ασθενής, γιατί βγαίνουν παπούτσια, ρολόγια, κινητά για να αυτό είναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο όφιλα να το ρωτήσω και δεν το ρώτησα. Για το τι σημαίνει το ασθενή την ώρα που μπαίνει μέσα αυτό το θάλαμο. Ναι, γίνεται ένας έλεγχος τύπου αεροδρομίου. διότι επειδή έχουμε να κάνουμε με καθαρό οξυγόνο, δεν μπορεί ο ασθενής να πάει με κινητό ή άλλα πιθανά εφλεκτά είδη. Γι' αυτό. Αν υπάρχουν κινητά, η ρολόγια με μπαταρίες, η σπίρτα ή άλλα τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν άφλεξη, απαγορεύονται, αφαιρούνται. Συστήνουμε επίσης να φορούν ρούχα κότο, να μην είναι νάιλον, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν στατικό ηλεκτρισμό, αφαιρούνται τα παπούτσια και τότε μπαίνει ο ασθενής μέσα. Γιατρέ, έχει τίποτε που έχω παραλείψει να αναφέρω εγώ σε αυτή τη συνέντευξη που σκέφτεσαι εσύ ότι έπρεπε να το αναφέρω και δεν το έχω αγγίξει? Όχι, απλώς αναφέρω συνοπτικά ότι ο θάλαμος, επειδή είναι πάρα πολύ οξυγόνος στον οργανισμό, είναι μια πολύ ισχυρή μορφή αποτοξίνωσης. Μπορεί να πήγε κάποιος παράδειγμα για αποτοξίνωση, για να οξυγονωθεί, διότι να αναπνέεις επί μία ώρα καθαρό οξυγόνο είναι πάρα πολύ ευεργητικό για την υγεία σου. Επίσης, βοηθά όλες τις παθήσεις που υπάρχει πρόβλημα κακής κυκλοφορίας του αίματος. Mm. Είναι ένα μεγάλο φάσμα αυτό. Yeah. Επίσης το χρησιμοποιούμε επειδή είμαι παιδίατρος και παιδιά με ορισμένα προβλήματα υγείας. Ένας που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ένα παιδί που αντιμετωπίζει το πρόβλημα με το άσμα. Αυτή η θεραπεία θα το βοηθήσει? Άσμα θα βοηθήσει, αλλά δεν είναι η θεραπεία του άσματος αυτή. Υπάρχουν προβλήματα όπως είναι οι κρίσεις μικροδρέπανων κυταρικής ανεμίας. Δεν το έχουν οι Εγγλέζοι, το έχουμε εμείς στην Κύπρο λόγω γονιδίων. Αυτά τα άτομα βοηθούνται πάρα πολύ. Αν πάει να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, είναι 2 εβδομάδες με μορφίνες, γιατί είναι φρικτή η πόνη. Αν μπει στο θάλαμο, 20 λεπτά σταματούν η πόνη. Μπράβο. Γιατρέ, σας υπερευχαριστούμε. Όμως αυτό που προσπαθούμε πάντα να κάνουμε είναι να σας δώσουμε και εσάς την ευκαιρία, αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους φίλους τηλεθεατές, να τους δώσετε και ένα μήνυμα ανέστο στους απόδημους Έλληνες που μας βρουν αυτή τη στιγμή. Ναι, καταρχάς και πάλι να ευχαριστήσω και εσάς και τους φίλους απόδημους και απλώς θέλω να περαστεί το μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι τόσο μακριά και δεν είναι τόσο πίσω στην τεχνολογία και στην ιατρική. Έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και το επίπεδο υγείας και το επίπεδο ιατρικής τεχνολογίας στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, είχαμε την ιδιαίτερη τιμή για μας ως απόδημοι να έχουμε και να παρουσιάσουμε ένα γιατρικό πρόγραμμα στο κανάλι μας. Είναι μια καινούργια μορφή γιατρικής, η οποία δεν τη γνωρίζουμε αρκετά καλά. Καλά είναι όμως να συμβουλευτούμε τους γιατρούς πριν να κάνουμε οτιδήποτε. Όμως καλά είναι αν βρισκόμαστε στην Κύπρο να δώσουμε το παρόν μας εδώ. Εδώ θα σας κεράσουν και έναν καφεδάκι και να δείτε από εσείς προσωπικά τι ακριβώς έργο είναι αυτή η θεραπεία με το οξυγόνο. Είχαμε τη χαρά να έχουμε τον Δόκτωρα Σάβα Σαβουλάς, από μένα τον Μάριο Γκαμιναρίδη από την ωραία Λεμεσόν. Γεια σας.